Γεια σας φίλοι μου, η τεχνολογία για ακόμα μια φορά με βάλει στην πρίζα και σήμερα με τον αποχυμωτή Slow Juicer της Huro θα κάνουμε μια μαρμελάδα πατζάρι και ένα χυμό πατζάρι. Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις παρτιτούρες μας και να μην είστε, εγώ θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω σήμερα από τους δύο βασικούς λόγους που καταστρέφονται τα θρεπτικά συστατικά των χυμών που φτιάχνουμε. Ο πρώτος λόγος είναι η θερμότητα και ο δεύτερος λόγος είναι το οξυγόνο, όταν οξυδώνονται τα φρούτα. Η θερμότητα από τι προκαλείται? Όταν έχουμε έναν αποχυμωτή που τα βάτ του είναι πάρα πολύ ψηλά, μιλάμε τώρα για 2000 βάτ, έχει ως αποτέλεσμα η κίνηση του μοτέρ να είναι πολύ γρήγορη, να αναπτύσσεται θερμότητα και να επηρεάζει τα θρεπτικά συστατικά των λαχανικών και των φρούτων που βάζουμε μέσα σε ένα αποχυμωτή. Το δεύτερο που είπα είναι το οξυγόνο. Όταν περνάμε ένα λαχανικό ή ένα φρούτο μέσα σε έναν αποχυμωτή, που υπάρχει περίπτωση να περάσει και αέρας μέσα και να οξυδωθεί το φρούτο ή το λαχανικό, που έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τα θρεπτικά του συστατικά. Τι κερδίζουμε τώρα με το Slow Juicer Huro? Είναι 150 W η ίσχυση του μοτέρ, άρα σημαίνει πολύ χαμηλές και αργές κινήσεις των τροχών, που έχει ως αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται υψηλή θερμοκρασία και να επηρεάζει τα θρεπτικά συστατικά των λαχανικών ή των φρούτων που βάζουμε μέσα. Είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί αυτός είναι ο λόγος που φτιάχνουμε ένα φυσικό χυμό. Καλά ο χυμός σήμερα πάνω. Εστίασα με καλά να σου μιλήσω. Φαίνομαι κομπλέ. Ο χυμός σήμερα, δυναμή τι σου λέω. Πάμε να συνεχίσω για να σας δείξω αυτά στην πράξη. Να το βγάλω, να σας το δείξω. Εδώ πέρα έχουμε τον κόνο στυψίματος. Το συγκεκριμένο εξάρτημα μιμείται την κίνηση ενός γουδιού που συνθλίβει τα υλικά και έχει ως αποτέλεσμα να παίρνουμε όσο περισσότερο χυμό γίνεται από ένα λαχανικό ή από ένα φρούτο. Επίσης, δεν αφήνει να περάσει οξυγόνο. Επίσης, δεν αναπτύσσει υψηλή θερμότητα, γιατί είπαμε οι στροφές είναι πολύ αργές και δεν χάνουμε τα θρεπτικά συστατικά. Συνεχίζω. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το εξάρτημα. Είναι το λεπτό φίλτρο, έτσι, έχει και λεπτό, έχει και χοντρό. Αυτό συνήθως το χρησιμοποιούμε το χοντρό για σμούδι. Το λεπτό φίλτρο, παιδιά, τι μας βοηθάει? Αυτά τα κομματάκια που περνάνε, αυτά τα πολύ μικρά που περνάνε στο χυμό, είναι δύσπεπτα. Με το φίλτρο αυτό δεν περνάει τίποτα στερεό και έχουμε πιο γρήγορη πέψη των θρεπτικών συστατικών. Παιδιά, μιλάμε, αυτό είναι υγεία. Και το βουρτσάκι εδώ πέρα, τα βλέπετε αυτά εδώ πέρα, είναι για να μας κάνει καλύτερη μίξη των λαχανικών ή των φρούτων που έχουμε βάλει μέσα. Παιδιά, είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το χυμό και τη μαρμελάδα συνάμα? Βάζω γαντάκι γιατί θα χρησιμοποιήσω πατζάρι, μη βαφτούμε. Έχω πάρει πατζαράκι, το έχω πλύνει καλά, το έχω ξεφλουδίσει και να το κόψω κάθετες φετούλες και δονάτο για να μπορεί να περάσει από μέσα για να πάρω το χυμό. Τελείωσα με το πατζάρι και θα ανοίξω το Slow Juicer Huro. Ακούτε κάτι? Μήπως είναι και αθόρυβο? Ρίχνω μέσα το πατζαράκι μου. Μπορεί να δουλέψει έως και 30 λεπτά συνεχόμενα, παιδιά. Να κάνετε μισή ώρα χυμούς εκεί. Λοιπόν, βλέπετε, από το ένα βρυσάκι φεύγει ο χυμός και από το άλλο τα περισσεύματα, που με αυτά τα περισσεύματα του πατζαριού θα κάνουμε την μαρμελάδα. Δεν θα πετάξουμε τίποτα σήμερα. Το πατζάρι είναι έτοιμο και επειδή θα κάνω μία μαρμελάδα πατζάρι, όλα τα περισσεύματα θα τα ρίξω μέσα σε ένα μπολάκι για να κάνω μετά τη μαρμελάδα. Συνεχίζουμε με το χυμό. Θα βάλω μέσα σέλερι. Συνεχίζω με καρότο.
Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε εδώ πέρα το βουλτσάκι που σας έλεγα πόσο ωραία να μειγνύει τα φρούτα και τα λαχανικά μου. Και σε περίπτωση που σας έχει κολλήσει κάποιο χοντρό κομμάτι, πολύ απλά έχει κίνηση αντίστροφη, reverse, το βλέπετε, για να βοηθήσουμε να περάσουν όλα τα κομμάτια. Συνεχίζω. Ginger. Μέσα και το ginger. Και τελευταίο, ένα μιλαράκι κόκκινο. Και ο χυμός μου είναι έτοιμος. Αν μου πεις τώρα, ρε φίλε, πώς θα καθαρίσω τον αποχυμό, τι? Παιδιά, δύο βουρτσάκια εδώ πέρα, να καθαρίσετε μια χαρά και πανεύκολα. Μοσχοβολάει. Κοιτάξτε το χρώμα του. Δεν έχει αλλοιωθεί καθόλου. Άρα από εκεί καταλαβαίνουμε ότι το λαχανικό δεν έχει ταλαιπωρηθεί για να βγάλει το ζωμό του. Λοιπόν, ποτηράκια εδώ, έχει μέσα ο αποχυμωτής, για να τρατάρουμε κάποιον, ρε παιδί μου. Λοιπόν, cheers. Ρε φίλε, πολύ καλό. Πραγματικά πολύ καλό. Λες και τρώω όλα τα φρούτα που έχω συνθλίψει και τα λαχανικά. Αλήθεια. Πάμε να ετοιμάσουμε τώρα τη μαρμελάδα παντζάρι που σας είχα υποσχεθεί από την αρχή. Κατσαρόλα. Ανοίγω το μάτι μου, μέτρια προς δυνατή φωτιά. Θα ρίξω μέσα βουτυράκι και το αφήνουμε να λιώσει. Με το που λιώσει το βουτυράκι, πάμε να σοτάρουμε το παντζάρι μας. Μέσα το παντζάρι. Για κανένα δίλεπτο. Χρώματα και αρώματα σήμερα στο Σεφ στην Πρίζα. Οπό. Τα 2-3 λεπτάκια έχουν περάσει, μου έχει σοταριστεί πολύ ωραία το παντζάρι μου. Έχει μυρίσει. Αυτή τη στιγμή μυρίζω παντζάρι με βούτυρο που μου κάνει ένα συνδυασμό πολύ σεξι. Συνεχίζω μέσα ζάχαρη κρυσταλλική και ανακατεύω. Θα μαγειρέψω για 1-2 λεπτάκια ακόμα μέχρι να μου καραμελώσει η ζάχαρη. Η ζάχαρη μου καραμέλωσε και ήρθε η ώρα να ρίξω μέσα κρέμα βαλσάμικο. Έχω πάρει με γεύση ρόδι, εσείς αν έχετε κανονικό σπίτι μια χαρά μπορείτε να βάλετε και κανονικό. Με το που μου καραμελώσει η κρέμα βαλσάμικο, θα ρίξω ξύδι βαλσάμικο κανονικό, ginger τριμμένο, να δώσουμε και εδώ μια σπιρτάδα ωραία. Βλέπετε, ήδη έχει ξεκινήσει και καραμελώνει. Και τελευταίο, νεράκι, πιπέρι, λίγο γιατί βάλαμε το ginger και αλάτι, για να μας δυναμώσει ακόμα περισσότερο τις γεύσεις. Και αφήνουμε τώρα να σιγοβράσει. Και έφτασε η ιερή στιγμή να σερβίρουμε. Θέλω να σας δείξω πως έχει γίνει η μαρμελάδα. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία έχει μελώσει το παντζάρι μου. Ψήνω λίγο ψωμάκι εδώ πέρα για να το αλείψω. Να σερβίρω τον σούπερ θρεπτικό χυμό που μου έκανε το slow juicer Huron. Μπορείτε να πλώσετε λίγο βούτυρο στο ψωμάκι, μαρμελάδα και στο τέλος λίγο μέλι από πάνω. Παιδιά, μπορώ να δοκιμάσω? Πρέπει να το δοκιμάσετε, δεν το πιστεύετε. Τι φτιάξαμε, ρε φίλε, πάλι. Εγώ ήρθε η ώρα να βγω από την Πρίζα, ήπια τους θρεπτικούς μου χυμούς, έφαγα την ωραία μου μαρμελάδα. Εσείς μείνετε πεινασμένοι και συντονισμένοι. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι του Κοτσόβολου, να γράψετε τα σχόλιά σας από κάτω. Έως την επόμενη φορά, stay healthy.